Τη δική της ξεχωριστή θέση στη δημοτική ατζέντα καταλαμβάνει η βιώσιμη ανάπτυξη στο Ρέθυμνο, που τα τελευταία πολλά χρόνια δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, για την οποία μάλιστα ο Δήμος έχει αποσπάσει αρκετά βραβεία. Και μπορεί ο στρατηγικός σχεδιασμός να επικεντρώνεται σε μια σειρά τεχνικών έργων, όπως η κατασκευή μεγάλων πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και αναπλάσεων βασικών οδικών αρτηρίων της πόλης. Εν τούτης, ακόμα και σήμερα, ζητούμενο παραμένει η αλλαγή νοοτροπίας εκ μέρους των πολιτών. Και ουσιαστικά έγκυται και το μυστικό της βιώσιμης κινητικότητας είναι να καταφέρει ο πολίτης να γίνει ενεργός και να συμμετέχει και ο ίδιος συνειδητά. Ο Δήμος, συνεχίζοντας τη σταυροφορία του ώστε να απεμπολίσουν οι πολίτες το αυτοκίνητο από την καθημερινότητά τους, προτείνει μια σειρά εναλλακτικές λύσεις για ασφαλείς μετακινήσεις. Το Ρέθυμνο, νομίζω, όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι προσφέρεται για να διανύσεις κάποιες αποστάσεις κατά τη διάρκεια της μέρας με τα πόδια, διαφορετικά εναλλακτικά μέσα όπως είναι το ποδήλατο ή νέας μορφής και ήπιας επιβάρηση για το περιβάλλον, όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια, τα ηλεκτρικά μηχανάκια. Όπως επισημαίνει στην Crete TV ο αντιδήμαρχος Θωμάς Κρεβετζάκης, ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης των εναλλακτικών μετακινήσεων στην πόλη είναι και τα λεγόμενα mini bus, τα οποία όμως στο παρελθόν οι ρεθυμνιώτες ουδόλως αγκάλιασαν. Στην παρούσα φάση η δημοτική συγκοινωνία στο Ρέθυμνο δεν υπάρχει, όμως στα άμεσα σχέδια του Δήμου είναι η δρομολόγηση 2 ηλεκτροκίνητων μεγάλων λεωφορείων. Ο Δήμος έχει μπει στη λογική και έχει βάλει τόσο άλλο στην αγορά 2 ηλεκτροκίνητων μεγάλων λεωφορείων, τα οποία περιμετρικά, δηλαδή από τις 2 εισόδους της πόλης, θα μεταφέρουν τον κόσμο προς το εσωτερικό. Αυτή θα ήταν ουσιαστικά και μια πρώτη προσέγγιση δημιουργίας δημοτικής συγκοινωνίας. Επιπλέον σχεδιάζεται και η δημιουργία νέων περιφερειακών χώρων στάθμευσης για δίκυκλα και γεωταχή, όπου συνδυαστικά με τον νέο περιφερειακό δρόμο που προτείνουν οι τοπικές αρχές με την κατασκευή του ΒΟΑΚ, να αποσυμφορηθεί οριστικά το κέντρο. Δεν είναι εύκολο και είναι κάτι το οποίο θα πάρει βάθος χρόνου προκειμένου να εξελιχθεί, για τον απλούστατο λόγο γιατί δεν είναι μια πόλη η οποία σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Υποχρεωτικά δηλαδή συζητάμε και για περιφερειακό δρόμο, αλλά και όλες αυτές τις πολιτικές με τη δημιουργία των περιφερειακών πάρκινγκ και την ανάπτυξη της δημόσιας συγκοινωνίας.